Τώρα, γρήγορα, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Είχαμε μια άγρια επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε η κόρη μιας πολύ γνωστής τραγουδίστριας στο κέντρο της Αθήνας. Βαγγέλη Καράλη, αναφερόμαστε σε ποια? Αναφερόμαστε στην Ερασμία Μάνου, που είναι η κόρη της Σοφίας Βόσου. Ναι. Είναι επίσης τραγουδίστρια η Ερασμία. Με πολύ καλές σχέσεις με την μητέρα της, είναι σχεδόν φίλες, έχουν τραγουδήσει πολλές φορές μαζί. Είχε συμμετάσχει και σε ένα μουσικό reality, στο X Factor ήτανε. Στο Voice νομίζω. Στο Voice, στο Voice. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα η Ερασμία, που είναι και καλή φίλη, χθες το βράδυ, όπως ανήρτησε στο διαδίκτυο, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, έγραψε την αυτό που έζησε, την άγρια επίθεση που δέχτηκε στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι, σε μια περιοχή που τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, εντάξει, θεωρείται μια περιοχή ασφαλής, έτσι. Πόσα χρόνια λες? Ήτανε πρώτο Χατζόπουλο. Όταν ο Χατζόπουλος πήγε στρατός εκεί. Μετά που πήγε στη φυλακή ο Άκης, αλλάξε τα πράγματα. Ναι. Έφυγαν οι αστυνομικοί. Συνέχισε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η Ρασμία έγραψε στο Facebook, στο προφίλ της, «Προσοχή, Κολωνάκι χθες βράδυ, 12.30, Σόλωνος και Κανάρι. Μετά το σχόλασμα από τη δουλειά μου, μου επιτέθηκε γυναίκα με μαχαίρι τύπου πεταλούδα. Ψηλή, ντυμένη στα μαύρα, με σκούφο και δερμάτινο μπουφάν. Δεν μοιάζει με χρήστρια ναρκωτικών και θυμίζει αγόρι. Μου έκλεψε το πορτοφόλι μου, ενώ με απείλησε για τη ζωή μου, έχοντας μαχαίρι στην κοιλιά και μετά στο λαιμό μου. Δεν ασχολήθηκε να κλέψει ούτε το κινητό, ούτε το λάπτοπ μου, ήθελε μόνο τα χρήματα», αναφέρει η Ερασμία Μάνου χαρακτηριστικά. Πίσω, δηλαδή αυτό που λέει είναι ότι της έβαλε το μαχαίρι και στο στομάχι και στην κοιλιά και στο λαιμό της, έτσι. Απίστευτα πράγματα. Ευτυχώς είναι καλά, να πούμε. Στο κέντρο της Αθήνας αυτά. Το ευτύχημα είναι ότι δεν έπαθε τίποτα. Βεβαίως. Το θέμα εδώ πέρα είναι όμως πώς κυκλοφορούν αυτά τα άτομα. Πόσα παιδιά έχουν ληστέψει. Πόσα κορίτσια έχουν πέσει θύμα. Εδώ μας λέγανε στην περιοχή του Θησίου ένας στρατιωτικός του παιδί, στρατιωτικός, μαζί με τη σύντροφό του, τους βγάλανε 4 άτομα μαχαίρια και τους τα πήραν τα πάντα. Από κινητά, χρήματα, κάρτες, ό,τι είχαν πάνω τους. Ακόμα λέει και 2 σουβλάκια που κρατάγανε μέσα στη σακούρα τους πήραν και αυτά. Αδιανόητη η κατάσταση της εγκληματικότητας στη χώρα. Έχει πει όμως ο Πρωθυπουργός ότι κυκλοφορεί και βλέπει χαρούμενα πρόσωπα. Και είμαστε σε μια ασφαλή χώρα. Έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός όμως. Εκεί που κυκλοφορεί όπως κυκλοφορεί. Όχι, κύριε Μπουζάκη, κάνετε λάθος. Τόσοι είναι οι κλέφτες που κλέβουν, δεν χαίρονται για τη λία τους. Σε κλέβουν και δεν οικονομήσανε και χαίρονται. Αυτή η σκέψη πολύ μπροστά δεν το είχα σκεφτεί. Όχι, κύριε Μουζάκη. Μα βλέπει χαρούμενα πρόσωπα των ληστών, των διαρρηκτών, των ναρκοεμπόρων. Βλέπετε κάθε μέρα. Τα χασίσια έχουν γίνει ο χαμός. Ό,τι είδηση και να δεις, χασίς υπάρχει πλέον. Έχει γίνει πλέον η μόδα. Σε αστυνομικά θέματα. Χασίσι, χασίσι, χασίσι. Ήμαρτον. Έλλειψη όμως τις πιάτσες μηδέν. Πάμε λοιπόν, μια και που μιλάμε για χασίσι, πάμε λοιπόν εδώ να μας πει ο Βαγγέλης Καραλής.